Όλες οι ενδείξεις για τον τουρισμό είναι βίωνες, θα πρέπει όμως να αφαιθούν οι εμπλεκόμενοι στην τουριστική βιομηχανία να δουλέψουν χωρίς περιορισμούς. Μήνυμα των αρμόδιων φορέων που υποδεικνύουν ότι ο τουρισμός είναι σε αυτή την κρίσιμη για την οικονομία στιγμή η σανίδα σωτηρίας της κυπριακής οικονομίας. Σανίδα σωτηρίας αναμένεται να αποτελέσει ο τουρισμός για την οικονομία της Κύπρου, αφού τα μέχρι στιγμή στοιχεία από τις κρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι φέρνουν χαμόγελα στα χείλη των αρμοδιών. Η τουριστική περίοδος του 2013 αναμένεται να είναι καλύτερη και από αυτή του 2012 και να σημειώσει περαιτέρω αύξηση, με τις κρατήσεις από τη Ρωσία να ξεπερνούν μέχρι στιγμή το 30%, ενώ αυξημένα ποσοστά καταγράφουν και οι παραδοσιακοί προορισμοί όπως της Μεγάλης Βρετανίας. Μέτρα ώστε να αυξηθεί η εισρωή τουριστών, εξήγηλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε συνέντευξή του σε κυπριακή εφημερίδα. Θα πρέπει να αποφασίσουμε και για τους ανοιχτούς εθέρες, αναφέρει ο κύριος Αναστασιάδης, δηλαδή να καθιερώσουμε την πολιτική της άρσης των περιορισμών προκειμένου να επιτρέπεται σε εταιρείες που πραγματοποιούν αυλωμένες πτήσεις να έρχονται προς την Κύπρο. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, Αλέκος Αρουντιώτης, τόνισε ότι θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι με το τουριστικό προϊόν να συνεργαστούν ώστε να αποτρέψουν την αρνητική εικόνα που κατέγραφαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες. Θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτήν την αρνητική εικόνα και πλέον εκεί που γνώριζαν όλη την Κύπρο σαν μια χώρα που είχε κάποια οικονομικά προβλήματα, τώρα να έρθει ένα δεύτερο μήνυμα ότι αυτή η χώρα είναι ένας καταπληκτικός τουριστικός προορισμός. Θα πρέπει να αφαιθεί η ξενοδοχειακή βιομηχανία να λειτουργήσει χωρίς περιοριστικά μέτρα, ήταν το μήνυμα του Γενικού Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ Ζαχαρία Ιωαννίδη. Αλληλοστηριζόμενοι, να αποδείξουμε ότι το οικονομικό θαύμα που πετύχαμε αμέσως μετά την τουρκική εισβολή μπορούμε και αυτή τη φορά να το πετύχουμε και να δώσουμε με αυτή μας τη συμπεριφορά το ευίωνο μέλλον και την προοπτική. Και συμπλήρωσε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΠΑΣΙΞΕ παροτρύνει τα μέλη του να δοθεί προτεραιότητα στην εργοδότηση Κυπρίων, όπως και να προτιμούν τα κυπριακά προϊόντα έναντι των εισαγόμενων, ώστε να στηριχθεί η εγχώρια αγορά. Αισιοδοξία κυριαρχεί μεταξύ των τουριστικών φορέων της επαρχίας Πάφου για ανάκαμψη του τουρισμού τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Θετικά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουν ξενοδόχοι και άλλοι τουριστικοί παράγοντες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου και εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΙΞΕ, Ευρυπίδη Λοϊζίδη. Συγκρίνοντας τα δύο χρόνια της κρατήσης πέρσι με φέτος, είμαστε ακόμη σε θετικό πρόσημο, πολύ θετικό πρόσημο. Είχαμε δώσει κάποιες εκπτώσεις τις τελευταίες μέρες για να βοηθήσουμε, να δώσουμε προσφορές για να βοηθήσουμε τους μήνες Απρίλιο-Μάιο, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα παίρνουν καλά. Οι ενδείξεις με βάση της κρατήσης για το φετινό καλοκαίρι είναι θετικές και δημιουργούν ελπίδες για ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα στην Πάφο. Ο τουρισμός φαίνεται να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και είναι στο θέμα των Κυπρίων να κρατήσουμε αυτές τις κρατήσεις, να συνεχίζουν να έρχονται μέσα και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στη σεζόν. Η ποιότητα στις μονάδες, στις υπηρεσίες και γενικά σε ολόκληρη τη φιλοσοφία του τουριστικού προϊόντος θα πρέπει να διαφυλαχθεί, τονίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΙΞΕ Πάφου, γιατί αποτελεί, όπως τόνισε, ισχυρό όπλο στην προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού. Στα νέα του Αντένα, καλωσορίζουμε τώρα τον πρόεδρο του Πακύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Χάρη Λοϊζίδη. Κύριε Λοϊζίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα μπορούσα να πούμε, κύριε Λοϊζίδη, μετά τα ρεπορτάζ που μόλις παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις των αρμοδίων της τουριστικής βιομηχανίας, ότι έχουμε και μια καλή είδηση. Καθώς ευίωνα είναι τα μηνύματα και τα αισιόδοξα τα μηνύματα τα οποία εκπέμπονται για τον τουρισμό. Είναι γεγονός ότι το ρεπορτάζ νομίζω ότι δίνει μια σωστή εικόνα της πραγματικότητας. Η σεζόν η φετινή προδιαγραφόταν να ήταν πολύ καλή, με αυξημένες σημαντικά αφήξεις από την Ρωσία, τη Σκανδιναβία, τη Γερμανία και μια σταθερή κατάσταση στην αγγλική αγορά. Η πραγματικότητα είναι τις τελευταίες μέρες κάναμε μεγάλο αγώνα όλοι μαζί και έχει μεγάλη σημασία το ότι βρεθήκαμε όλοι μαζί υπό τον Υπουργό Τουρισμού, μαζί με τους άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα και τον ΚΟΤ, για να ανατρέψουμε την εικόνα που άρχισε να δημιουργείται στα διεθνή μίτια, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εδώ στην Κύπρο και περίμεναν να δουν τα αρνητικά και να προβάλλουν διαρκώς προς τα έξω ότι υπάρχουν προβλήματα κλπ. Ευτυχώς φαίνεται ότι έχουμε ανατρέψει αυτή την εικόνα τα τελευταία 24 ώρα. Έγιναν αρκετές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποιες έχουν ανακοινωθεί, κάποιες δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά έχει σημασία το ότι αυτή τη στιγμή έχουν ηρεμήσει οι αγορές. Δεν έχουμε ακυρώσεις κρατήσεων. Όχι. Υπήρξε μια, αν θέλετε, ένα
πάγωμα, ένας μειωμένος ρυθμός στη ροή των κρατήσεων, όμως συνεχίζονται τώρα ξανά με το ίδιο εντατικό τρόπο. Εκείνο όμως που αρχίζει τώρα να δημιουργεί πρόβλημα είναι το καθαρά η ρευστότητα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Είναι ένα νέο κεφάλαιο το οποίο αντιμετωπίζουμε όπως όλες οι επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της κρίσης. Πρέπει να πούμε ότι βοήθησε πάρα πολύ η τροποποίηση των διαταγμάτων για συμψηφισμό των χρεών μαζί με τις καταθέσεις, διότι βοήθησε κάπως την ρευστότητα, αλλά σίγουρα δεν μας βοηθά καθόλου η απόφαση για κατακράτηση και πάγωμα πέραν του 60% των καταθέσεων. Δηλαδή, είναι αυτό το γνωστό, το διάταγμα της Τράπεζας για την εξήγηση της Τράπεζας Κύπρου έχει προκαλέσει ένα... Ακριβώς, δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε γιατί έπρεπε να παγώσει και το 40% το οποίο παραμένει στη διάθεση των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο δύσκολη. Είναι η περίοδος που επανανοίγουν τα ξενοδοχεία. Χρειάζονται να προμηθευτούν με διάφορα είδη προμήθειες κλπ. Για να μπορέσουν να αρχίσουν να οργανώνουν τις κουζίνες και τα εστιατόρια. Αύριο είναι θα κάνετε ενέργειες προς την κυβέρνηση, προς αρμοδίους, ώστε έχουμε να λάβει, μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτή τη βδομάδα θα δούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχουμε σειρά από ενέργειες και μέτρα τα οποία θα θέσουμε ενώπιον του Προέδρου. Με μεγάλη χαρά διαβάσαμε τις σκέψεις που έχει στις σημερινές εφημερίδες αναφορικά με τα συγκεκριμένα μέτρα στήριξης της οικονομίας, τα οποία βρίσκουμε ως πολύ σωστές κινήσεις προς την ορθή κατεύθυνση, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τουρισμό, αλλά και ευρύτερα την οικονομία. Κάποιες αναφορές που έχουμε δει για το καζίνο, για φιλελευθεροποίηση των εθέρων, για επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανείων, για μείωση του επιτοκίου. Όλα αυτά είναι κινήσεις προς την ορθή κατεύθυνση και πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση άμεσα, εδώ και τώρα, να εφαρμοστούν. Κύριε Λοϊζίδη, και προχθές και χθες μάλλον νομίζω στην εκπομπή του Αντένα FM αναφέρατε, αλλά όσο και στην εκπομπή προχθές στον Αντένα, για την εργοδότηση Κυπρίων. Ο Πασιξέ έχει λάβει μια την πούμε απόφαση, εισήγηση προς τα μέλη του, ώστε αυτή την περίοδο να δώσουν προτεραιότητα στην εργοδότηση Κυπρίων που χρειάζονται δουλειά, όπως και να προτιμούν κυπριακά προϊόντα. Η εισήγηση αυτή δεν είναι δεσμευτική όμως προς τα μέλη του Πασιξέ και γενικότερα της συνοδοχειακής βιομηχανίας. Ναι, είναι γεγονός. Υπάρχουν κάποιες ανταποκρίσεις, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις από τα μέλη σας, πώς βλέπουν αυτό το θέμα. Να σας πω, αυτή η απόφαση λήφθηκε από το ΔΣ του Πασιξέ. Στην παρουσία σχεδόν είχαμε απαρτία, δεν απουσίαζε κανένας. Δηλαδή ήταν η ολομέλεια του Συμβουλίου που στην ολομέλεια αντιλαμβάνεστε εκπροσωπούνται σχεδόν όλες οι τουριστικές επαρχίες, όλες οι μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, και η απόφαση αυτή δεν ήταν μια απόφαση που ζήτησε το Προεδρείο και την αποδέχτηκε η Ολομέλεια. Ήταν μια απόφαση που την ζήτησε επιτακτικά όλος ο κόσμος που ήταν παρόν εκείνη τη μέρα στην συνεδρία. Τώρα, δεν είναι δεσμευτική σίγουρα, όμως είναι μια σημαντική προτροπή, και αφού προέρχεται από τους ίδιους τους ξενοδόχους, ασφαλώς θα πρέπει να τις δώσουμε μεγάλη σημασία, καθώς επίσης θα δούμε και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για να βρούμε εκείνους τους τρόπους γρήγορα και αποτελεσματικά να αρχίσουμε να φέρνουμε τους Κύπριους ξανά στη βιομηχανία. Πρέπει να πω ότι ο Κύπριος δεν έφυγε από τη βιομηχανία τυχαία. Ο Κύπριος έφυγε από τη βιομηχανία για τον λόγο ότι έχει γίνει έντονα εποχιακή εργοδότηση. Ένας νεαρός που τώρα ξεκινά την επαγγελματική του σταδιοδρομία θα ήθελε να δουλέψει ολόχρονα. Όταν του προσφέρεται δουλειά για 6 μήνες. Υπό τις συνθήκες όμως αυτές, κύριε Λοϊζίδη, όταν υπάρχουν τόσες χιλιάδες άνεργοι, ακόμα και οι 6 μήνες. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα ελπίζω να γίνει αρκετά ελκυστική η δουλειά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και γενικά στα τουριστικά επαγγέλματα. Παρά το ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εποχικότητα, παράλληλα πρέπει να δουλέψουμε για να διευρύνουμε την σεζόν. Και έχουμε και εκεί συγκεκριμένες προτάσεις που θα υποβάλουμε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και επιπρόσθετα έχουμε πάρει και την απόφαση την οποία είχαμε αναφέρει στη συγκεκριμένη συζήτηση για προώθηση κυπριακών προϊόντων. Εντάξει, όλα αυτά είναι μέτρα προς την κατεύθυνση του ότι είμαστε εδώ. Ο τουρισμός παραδοσιακά ήταν η ατμομηχανή της οικονομίας. Περάσαμε σε κάποια δεύτερη μοίρα τα τελευταία χρόνια. Όμως, το βάρος πάλι πέφτει στους ώμους. Το βάρος νομίζω είναι εδώ και οι ώμοι αντέχουν για να το σηκώσουν το βάρος. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι εάν ξεκινήσει καλά η σεζόν,
θα συνεχιστεί πολύ καλά μέχρι και το τέλος. Κύριε Λοζίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε.